έχετε. Το έχετε όμως καλά κρυμμένο. Μια μεριά, αλλά ίσως ήρθε η ώρα να το βγάλουμε το πούμε σε κανένα άνθρωπο. Δηλαδή κανένα. Γιατί ότι το εφαρμόζετε, το εφαρμόζετε όπου έφαγα, έφαγα καταπληκτικά. Έχει στιγμή στο ψή και τις προηγούμενες φορές και ακούω και τώρα. Πολλά από τα πράγματα που θα πω εγώ θα είδα στην πράξη να εφαρμόζονται ήδη. Ας το κάνουμε οργανωμένα, ας το κάνουμε όλοι μαζί. Τα αποτελέσματα θα τα δείτε άμεσα. Άμεσα. Αρκεί να γίνει σωστά, να το αγαπήσετε και να το αξιοποιήσετε. Πολλά, είπα, πάμε. Έτσι κινηθείς εσύ. Λοιπόν, τι θα πούμε σήμερα. Σήμερα θα πούμε ουσιαστικά πράγματα τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί και παρατηρηθεί. Υποθέτω ότι από σήμερα είναι προσβάσιμα και σε όλους εσάς, αρκεί να έχετε καλή διάθεση και διάβασμα. Γιατί απευθύνεστε την κυρία Κόβα να φέρνετε, να διαβάζετε, έτσι ώστε στην επόμενη φάση που θα κάνουμε την παρουσίαση του επόμενου σταδίου, να δούμε αυτά, ό,τι απορίες υπάρχουν, ό,τι θέλει να κάνουμε και διάθεση. Και να προχωρήσουμε παρακάτω, για να δείτε λίγο πώς θα διαχειριστείτε αυτό το πράγμα. Τι θα πούμε σήμερα, λοιπόν, για σφαίρετε. Ωραία. Τι θα πούμε σήμερα. Θα πούμε τα κριτήρια με τα οποία ταξιδεύει για τη γεύση και για τη γεύση. Φοβάμαι ότι δεν βλέπετε από εκεί. Για τέσσερις άνθρωποι λέτε, δεν τα φοβάμαι. Ναι, ναι, για φίλε. Ο Γιώργος τα ξέρει, λέτε. Ποιος τα ξέρει, λέτε. Τα ακούει και πριν πέρα από τις σημαντικότητες. Είναι οι σημερινές τάσεις στο βασιλικό του. Να πω εδώ πριν δείξω τις τάσεις ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 10 που θα δείξω. Οι 10 που θα δείξω είναι η τάση του 21. Η τάση που θα δείξω είναι τάσεις οι οποίες είναι πιο κοντά σε εσάς. Στην Ελλάδα και σε εσάς. Αυτές δηλαδή που σας αφορούν. Γιατί η τάση είναι πάρα πολύ. Και στη συνέχεια θα πούμε, πια σε εσάς και να δούμε λίγο τι πάμε να πούμε. Να δούμε λίγο πώς θέλουμε να μας αντιλαμβάνονται οι υπόλοιποι. Τι θέλουμε να καταλαβαίνουμε όταν λέμε γύρω στην αστυνομία και τι θέλουμε να εισπράττουμε όταν ρωτάμε. Τι σημαίνει ρε παιδιά αστυνομία. Μετά από κάποιο διάστημα. Θα πούμε ποια είναι τα δυνατά μας σημεία και γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και θα πούμε επίσης, θα για πρώτη φορά, το αφήγημα, αυτό που λέμε στα αρχικά στο επικέντρο, θα πούμε το αφήγημα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θα πρέπει, και τις αρχές, και το αφήγημα λοιπόν, το οποίο θα πρέπει συνέχεια να το πω, να το δούμε, να εφαρμόζεται στην πράξη σε κάθε πράγμα που κάνετε, στον τρόπο που λειτουργείτε, στον τρόπο που πουλάτε τα προϊόντα, στον τρόπο που πουλάτε τις συνταγές, στον τρόπο που λέτε στον κόσμο τι ακριβώς κάνετε. Πάμε. Λοιπόν. Αυτά τα αρώματα της φύσης είναι πλές για
ανάσα της, που χάρισαν το κοψό Μυροβόλος και ήταν από το όνομα της. Κορυφαίο ανάμεσα στα τόσα, το ευγενές παράδοσο της Παρθήκας, του σκύλου που δακρύζει μόνο στη Χίο, από όλο τον πλανήτη, πηγή πλούτου φήμης και προνομίου για το νησί της Αλόξης. Αυτούς τους ανθρώπους που άλλοτε γυρίζαν τα πέρατα της οικουμένης με τα καράβια της Χίου και άλλοτε καλλιεργούσαν τη γη τους, πότε εύκολη και συχνά πιο δύσκολη. Μα πάντα γενναιόδοροι σε όσους την δούλευαν με σεβασμό και εκείνους επίσης ο τόπος που γεννήθηκαν τους έκανε ψαράδες και υποτρόφους. Η ιστορία της Χίου διαδρομή της αιώνας ενός τόπου τόσο παλιού έχει στιγμές παντορές και κάτι σαν τους πληθυσμούς. Πάνω στο νησί πατήσαν ξένοι λαοί και άλλους πληθυσμούς με διαθέσεις που δεν ήταν πάντα καλύτερες. Αυτούς τους ανθρώπους που άλλοτε γυρίζαν τον πλάτο. Μα οι συνήθειές τους αφομοιώθηκαν και έγιναν μέρος ενός ντόπιου πολιτισμού με τόσο βαθιές ρίζες που τίποτα δεν μπορεί πραγματικά να αλλάξει. Έκφραση αυτού του πολιτισμού είναι και το ποιοί μουσείς τους. Δημιουργήσαν στα σπίτια και στις οικογένειές τους οι άνθρωποι που έζησαν και ζουν εδώ. Μια που να τους κοιτούσαν στις συνταγές γενικά και γεύσεις, με τόση αγωνία με το περιβάλλον και τις συνθήκες κάθε γωνιάς μουσείου, τόσο ταιριαστές με τον τρόπο που κοιτούσε η κάθε μέρα στο ρυθμό της ζωής και της υγείας, και μπορούμε να μιλάμε για πολλές κουζίνες που είναι εδώ. Άλλωστε η Χίος είναι έτσι και αλλιώς αρκετά μικρή για να γίνεται εύκολα οικία και τόσο μεγάλη που μπορεί να ρίξει πολλά πρόσωπα, πολλά χαμογελάδιστον από τους οδούμενους. Αυτό το θησαυρό γεύσεων που είναι στα χωριά, στα εστιατόρια, στα περιβόλια και στις αγορές της Χίος δίνει ζωή, περηφάνεια κάθε χιόνι για το δικό του τόπο, η χαρά του να μοιραστεί όσα είναι τυχερός να έχει από τότε που δημιουργήθηκε. Αυτή την πλούσια παράδοση γεύσεων γυναίκει τη δημιουργικότητα κάθε νοικοκυρά, την αφοσίωση κάθε παραγωγή, τη συνέπεια κάθε μάγειρα και την περηφάνεια όποιου έχει σχέση με την μεγαλύτερη κοινωνική του σημαντισμού, θα την βρείτε σε κάθε συνταγή και σε κάθε ιστορία που ίσως θα την απολαύσετε σε κάθε πια που θα δοκιμάσετε, κάθε πολύ λεπτά. Κάθε γλυκό πειρασμό που θα σας πείσει να εντώσει. Κάθε εποχή ξανά και ξανά. Αυτή είναι η Χίος. Αρχόντισα και προσωπή, παλιά μα και τόσο σημερινή, θα σας δείξει αυτό που ψάχνετε και θα κρατήσει πάντα τον τρόπο να σας εκπλήσει. Αυτή είναι η κουζίνα της. Απλή, μα γεμάτη μεγαλείο, από τα ποινά υλικά μα τόσο πλούσια, δυνατή σαν τους ανθρώπους που την έφτιαξαν και σας την προσφέρουν από καρδιά. Καλώς ήρθατε στο βίντεο. Δοκιμάστε χείο, αυτό που λέω ουσιαστικά. Επίσης έχει ρήμα,
Βάλτε από τη χείο. Βάλτε χείο. Άρα, χείος και τέτοιο. Μπορώ. Χείος essence. Απόσταγμα. Η καρδιά, η ουσία, το κυρίως θέμα, λοιπόν, το κυρίως η ψυχή, η καρδιά, κυρίως έσεξ. Θέλω να πω ότι είναι στον δεν παραπέμπει ευθέως στον πρόβλημα. Θα πρέπει να χτιστεί. Είναι πολύ ωραίο, είναι ποιητικό, είναι πολύ ωραία ταξί σου, είναι χείος. Δεν παραπέμπει ευθέως στον τρόπο. Το λέω, λάβετε το υπόψη. Και τελευταίο αλλά το λιγότερο σημαντικό, taste like χείος. Έχει γεύση χείος. Η γεύση μου. Επίσης το taste. Έχει την κέρδη, είναι κέρδημα και ουσιαστικό. Και τρώω, τεινάζω και η γεύση. Ίδια λέξη. Άρα έχει ρήμα επίσης. Όταν λοιπόν πάρει η ώρα να ψηφίσετε, δείτε τι από αυτά κολλάει σε αυτό που θέλετε να κάνετε, τι από αυτά κολλάει στην δουλειά που πάμε να κάνουμε, διότι θα το πατριαρχείτε. Το αντίστοιχο στο Ηράκλειο είναι Heraklion Flavors. Εδώ συζητάμε τα δικά μου.